Οι φανατικοί θαυμαστές των ταινιών Toy Story, Nemo και Ratatouille πρέπει να αρχίσουν να φτιάχνουν τις βαλίτσες τους για το Άμστερνταμ. Εκεί άνοιξε στις 30 Μαΐου η μεγάλη έκθεση Pixar 25 χρόνια animation, η οποία περιλαμβάνει 500 αυθεντικά σκίτσα από το αρχείο της εταιρείας στην Καλιφόρνια. Η εταιρεία που έχει τιμηθεί συνολικά με 27 Όσκαρ έχει καταφέρει να έχει τζίρο δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η έκθεση μας θυμίζει ότι πίσω από τους υπολογιστές, τα εφέ και την κινηματογραφική βιομηχανία βρίσκονται εξαιρετικά ταλαντούχοι καλλιτέχνες που φτιάχνουν τις ιστορίες, σχεδιάζουν τους βασικούς ήρωες, χρωματίζουν τις φιγούρες και επιμελούνται την παραμικρή λεπτομέρεια πριν αυτή φτάσει στο κοινό. Alec Klein, Dinger. Και η παραμικρή λεπτομέρεια πρέπει να σχεδιαστεί από την πιο μικρή κούπα μέχρι το πόμολο. Όλα ένα αντικείμενο σχεδιασμού. Κάθε ταινία χρειάζεται αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί. Όλα πρέπει να είναι τέλεια και αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά. Στην περίπτωση του Ratatouille παρακολουθήσαμε μαθήματα μαγειρικής. Μάθαμε τις κατσαρόλες και τα τηγάνια. Για τον Nemo πήραμε μαθήματα κατάδυσης. Πήγαμε λοιπόν στη Χαβάη και αρχίσαμε τις βουτιές. Λιγότερο αστείο ήταν αυτό που κάναμε στο Toy Story 3. Πήγαμε στη μέση ενός σκουπιδότοπου τη νύχτα. Φύσαγε πολύ και η βρώμα ήταν απίστευτη. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε κάνει τα πάντα. Nice. Η έκθεση αποκαλύπτει την πραγματική ιστορία πίσω από τις ταινίες, ποιες ήταν οι αρχικές ιδέες των σχεδιαστών της Pixar και πώς αυτές τελικά μετατράπηκαν σε κινηματογραφικά αριστουργήματα για όλη την οικογένεια. Η συμπλήρωση των 25 χρόνων της Αμερικανικής εταιρείας έδωσε λοιπόν την αφορμή για να βγουν πραγματική θησαυρή από τα σεντούκια. Στις ταινίες μας τίποτε δεν προκύπτει κατά τύχη. Το κάθε τι πρέπει να σχεδιάζεται. Τα πάντα. Όταν υπάρχει μια ιδέα, ο σκηνοθέτης αρχίζει να μιλάει για το πώς μπορεί να παρουσιαστεί. Η δημιουργική ομάδα αρχίζει να δίνει ζωή στους χαρακτήρες, τα περιβάλλοντα, το χρώμα και το φως, σχεδιάζοντας εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό παρουσιάζουμε σε αυτή την έκθεση. Η Pixar ξεκίνησε το 1979 ως τμήμα της Lucasfilm. Το 1986 ο Steve Jobs της Apple αποκτά το πλειοψηφικό της πακέτο, κάνοντάς την σύντομα την πιο επιφανή εταιρεία κινουμένων σχεδίων στον κόσμο. Το 2006 η Walt Disney εξαγόρασε την Pixar, δαπανώντας 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής 13 ταινίες.